Οι εποχές οι οποίες διανύουμε είναι λίγο δύσκολες και πιστεύω ότι ένα από τα κύρια πράγματα οποία πρέπει να μας διακατέχουν είναι και η αγάπη προς τον γείτονα, προς τον πλησίον, γενικώς να υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Πιστεύω ότι πολλά προβλήματα ξεπερνούνται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, και εγώ ορμόμενος από τον δικό μου δάσκαλο, στον οποίο κοντά φύτευσα μαζί του και έμαθα βυζαντινή μουσική από το 2004, θα σας παρουσιάσω τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου σε μελοποίηση του Εμμανουήλ Χατζημάρκου, ενός πρωτοψάλτη από τον Βόλο. Όπως θα το ακούσετε, πιστεύω ότι δεν το έχετε ξανακούσει. Δεν είναι αυτό που λέμε ο Απόστολος που λένε στην Εκκλησία, είναι μελοποιημένος. Λοιπόν, θα το ακούσετε και πιστεύω να σας αρέσει. Αδελφοί, ημίσεστε, σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους, και ους φαινέθε το Θεός εν τη Εκκλησία. Πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτων διδασκάλους επί τα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ή αμάτων αντιλήψεις κυβερνήσεις γέννη γνωσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν οι αμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα και την καθ' υπερβολήν ημίν οδόν δείχνει μη. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων αγάπη δε μη έχω γέγω να καλπώσικο ή κύβαλον αλλαλάζω. Και αν έχω προφητεία και είδω τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε όλοι με θυστάνει αγάπη δε μη έχω ουδέ. Πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με αγάπη δε μη έχω ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χριστεύεται, η αγάπη ουζινή, η αγάπη που περπερεύεται, που φυσιούται, που κασχημονεί, που ζητείται εν αυτής, που παροξύνεται, που λογίζεται το κακόν, που χέρι επί τη αδικία, σι χέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέν ποτέ εκπίπτει. Thank you.
προϊόμενο σύρου και ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Αργυρίου, ο οποίος καταβάλει μεγάλη προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί αυτό το επί 40 έτη. Είναι Γιάννη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ είναι πραγματικά ένα από τα αξιολογότερα πιστεύω της Ελλάδος. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή μας. Ελπίζω να σας ικανοποιήσαμε. Ευχαριστώ τον Μιχάλη τον Γεροντίδη. Μιλήσαμε πάρα πολλές φορές στο τηλέφωνο και έτσι πραγματικά βλέπεις ότι έρχονται από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Έτσι, πόσα χιλιόμετρα είναι η Δράμα από την Αθήνα? 700-800. Είναι 500. Συν 78 μίλια. Σε 78 μίλια πάμε πολύ μακριά. Να είστε καλά που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάει η παρουσία σας και ότι θέλετε να έρθετε να συμμετάσχετε στο φεστιβάλ μας, το οποίο έχει γίνει πλέον πανελληνίως γνωστό και αυτό το θέατρο θα σας μείνει αλυσμόντο τραγουδίσατε σε αυτό το θαυμάσιο θέατρο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε από τόσο μακριά, μας τιμήσατε και... Τι είναι αυτό? Λοιπόν, ένα μικρό δείγμα δουλειάς από τον... Πέστε. Ένα πολύ μικρό δείγμα δουλειάς από το Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας για να μας θυμάστε και να μην μας ξεχάσετε πρώτον και δεύτερον πιστεύουμε ότι θα ξανάρθουμε εδώ σε αυτό το υπέροχο χώρο. Είστε πρόσδεκτοι. Και τη Σύρο από την περιφέρεια και από το Δήμο της Ερμούπολης. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κοσμήσουμε την βιβλιοθήκη του Λυκείου του Ελληνικού. Βεβαίως. Την αλιστική βιβλιοθήκη του Λυκείου. Α, πολύ ωραία. Αυτό είναι το αποδεικτικό ότι κάναμε πάνω στο φεστιβάλ μας και για τον μαέστρο Μιχάλη. Αυτό είναι ένα μουσικό βιβλίο. Γράψε ο Δήμος της Προεδρόμος Αλέξανδρος Μιχάλης. Ένας διάλογος μουσικής και κοινωνίας. Είναι έτοιμο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.